6 πράγματα να μην κάνεις ποτέ, 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 εάν θέλεις να είσαι ή να γίνεις ο πιο πετυχημένος άνθρωπος στον κόσμο. Και αυτά τα 6 τα τηρούν ευλαβικά οι πολύ επιτυχημένοι άνθρωποι ανά τον κόσμο που ανήκουν σε αυτό το 5%. Ναι, είναι λίγο το ποσοστό. Το 5% κάνει πράγματα που το υπόλοιπο 95% δεν κάνει ή δεν θέλει να κάνει. Του είναι δύσκολο να κάνει, δεν θέλει να προσπαθήσει, δεν θέλει να κοπιάσει, δεν θέλει να βγει από τη ζώνη άνεσής του και να νιώσει το κάτι διαφορετικό, να νιώσει στο πετσί του το άγνωστο, το οποίο το φοβίζει. Τους περισσότερους ανθρώπους τους φοβίζει το άγνωστο. Αλλά αν πατήσεις έξω από τη ζώνη άνεσής σου, αν πατήσεις το πόδι σου στο άγνωστο, εκεί είναι που αρχίζουν τα θαύματα να συμβαίνουν. Και αν θέλετε και εσείς να σας συμβεί ένα θαύμα, θαυματάκια, η ζωή σας να αλλάξει, θα πρέπει τουλάχιστον αρχίζοντας από αυτά τα 6 να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε λοιπόν. Νούμερο 1. Μη μιλάς για τα όνειρά σου. Μη μιλάς στην αρχή, θα πω εγώ, για τα όνειρά σου, για τους στόχους σου και για τις επιθυμίες σου. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να το αποφύγει. Έτσι έχει μάθει, έτσι έχουμε μάθει. Θα κριτικάρει, θα χλεβάσει, θα προσπαθήσει να σε μεταπίσει, θα σε κάνει να φοβηθείς την όποια αποτυχία και εσύ μετά θα είσαι υπόλογος για αυτή σου την αποτυχία σε αυτούς τους ανθρώπους που θα γυρίσουν ενδεχομένως αν αποτύχεις να σου πούν «Είδες που σου τα έλεγα εγώ». Πόσοι το έχετε πάθει, να κάνετε μια λάθος επιλογή, να αποτύχετε και να γυρίσει ο άλλος και να σας πει «Είδες πού σου τα έλεγα εγώ». Οπότε ποιος ο λόγος στην αρχή αν είστε να αρχίσετε να μιλάτε για τα μεγάλα όνειρά σας. Κρατήστε τα για εσάς, δουλέψτε τα και αν θέλετε να τα μοιραστείτε με κάποιον, φροντίστε να είναι κάποιος ο οποίος εκπέμπει στο ίδιο μήκος κύματος με εσάς. Είναι και αυτό σε αυτό το δρόμο της αυτοβελτίωσης, της πνευματικότητας, της προσωπικής ανάπτυξης. Μπείτε σε ομάδες, είναι πολύ καλό να μπαίνετε σε ομάδες που ασχολούνται με τέτοια θέματα, με την εξέλιξη, με την πνευματική εξέλιξη, με την επιχειρηματική εξέλιξη, γενικότερα με την εξέλιξη. Και μια ομάδα είναι και η δική μας στο Facebook, Mindful People School, η οποία πλησιάζει τα 5.000 μέλη. Είναι ιδιωτική ομάδα, το link θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και ελάτε κι εσείς. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2, όχι στα προβλήματα των άλλων να είστε εστιασμένοι. Να μην είστε εστιασμένοι στα προβλήματα των άλλων συνεχώς. Εντάξει, θα έρθει κάποιος και θα σας μιλήσει για κάποιο θέμα του, για κάποιο πρόβλημά του. Θα τον ακούσετε, δεν λέω εγώ. Δώστε του και τη συμβουλή σας. Και εγώ αυτό κάνω. Αλλά αν ο άλλος αρχίζει κάθε μέρα, όποτε βρίσκεστε και αρχίζει μπουρου 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 για το πρόβλημά του και είναι μονίμως αρνητικός, μίζερος και δεν λέει να στρέψει το βλέμμα του, να στρέψει την προσοχή του από το πρόβλημά του κάπου αλλού, δεν λέει να προσπαθήσει να αλλάξει τη ζωή του, δεν λέει να προσπαθήσει να ξεπεράσει το πρόβλημά του, απλά του αρέσει να το συζητάει εκεί, 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 εκεί. Κάπου όλο αυτό θα περάσει και σε εσάς. Λένε ότι γινόμαστε το περιβάλλον μας, οπότε προσοχή σε τι περιβάλλον είστε. Με τι ανθρώπους συναναστρέφεστε. Κάπως έτσι έκανα πέρα και εγώ μία φίλη η οποία πραγματικά δεν αντεχάλω και όσο πατάς και περπατάς αυτό το δρόμο της αυτοβελτίωσης θα αρχίσεις να βλέπεις ότι δεν θα μπορείς γκρίνιες, δεν θα μπορείς μιζέριες, δεν θα μπορείς κοτσομπολιά, δεν θα μπορείς όλη την ώρα να ακούς κακίες, ζήλιες, να βλέπεις ανθρώπους να θυμώνουν με το τίποτα, με ψήλου πίδημα. Θα προσπαθείς να τα αποφύγεις. Και ο δρόμος αυτός η αλήθεια είναι λίγο μοναχικός. Δεν μιλάω για μοναξιά, αλλά για μοναχικότητα και είναι κατ' επιλογή, γιατί προστατεύεις έτσι τον εαυτό σου, αλλιώς δεν μπορείς να προχωρήσεις προς τα μπροστά, εάν μπλέκεσαι συνεχώς σε τέτοια περιβάλλοντα τοξικά ή σε περιβάλλοντα τα οποία είναι πέρα για πέρα αρνητικά. Οπότε ναι, μεν δίνουμε σύμβουλες, αλλά δεν καθόμαστε να μας απορροφήσει και το πρόβλημα του άλλου. Στο νούμερο 3, μην στηρίζεσαι συναισθηματικά στους άλλους. Στηρίξου μόνο στα πόδια σου ή στηρίξου πρώτα στα πόδια σου.
Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποιον ή κάτι να έρθει στη ζωή μας για να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι, για να νιώσουμε εμείς αυτά που θέλουμε να νιώσουμε. Όχι, γιατί να περιμένεις να έρθει αυτό το κάτι, να έρθει αυτός ο κάποιος, να έρθει αυτή η κάποια. Θα πρέπει εσύ από μόνος σου, από μόνη σου, να δημιουργήσεις έτσι τη ζωή σου, να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης σου και να είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος σκέψης, ώστε να μπορείς να είσαι ευτυχισμένος, να είσαι χαρούμενος, να νιώθεις πληρότητα, γαλήνη, ισορροπία, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο στη ζωή σου που στα προσφέρει αυτά ή μια συγκεκριμένη κατάσταση στη ζωή σου που να σου τα δίνει όλα αυτά. Πρέπει εσύ πρώτα να τα χτίσεις αυτά μέσα σου. Η ευτυχία ξεκινάει από μέσα μας, η χαρά είναι μέσα μας, πρέπει να είναι μέσα μας. Και μετά όλα τα άλλα θα έρθουν και θα ευθυγραμμιστούν, θα τα προσελκύσεις κιόλας πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα, όλα αυτά από αυτά που θέλεις να έρθουν, από αυτά που επιθυμείς. Πάμε στο επόμενο, μη δανείζεσαι. Εάν δεν έχεις χρήματα και ζορίζεσαι, μη δανείζεσαι. Προσπάθησε να βρεις εσύ τρόπους να βρεις χρήματα, να προσελκύσεις χρήματα, να καλύψεις τρύπες που λέμε. Με δυσκολία μεν, αλλά θα ψάξεις και θα βρεις τρόπους, όποιος ψάχνει βρίσκει, παρά να δανείζεσαι και μονίμως δανείσω από τον έναν, δανείσω από τον άλλον, δανείσω από τον παράλλο, να χρωστάς, να καταλήγεις δηλαδή, να χρωστάς παντού, δηλαδή να μην ξέρεις και πού χρωστάς. Στο νούμερο 5, αυτό που τηρούν οι πάρα πολύ επιτυχημένοι ανά τον κόσμο, ευλαβικά, και έχει γίνει το μότο μου αυτό, ας πούμε ότι είναι ακόμα ένα εγκεφαλικό τατουάζ, μην ξοδεύεις περισσότερα από όσα βγάζεις. Μην ξοδεύεις περισσότερα από όσα βγάζεις. Γιατί υπήρχε μια περίοδος στη ζωή μου, όχι πριν πολλά χρόνια, εντάξει, πριν 3-4 χρόνια, σχετικά πρόσφατα δηλαδή, που ξόδευα πάρα πολλά, δεν έλεγχα τον εαυτό μου, δεν έλεγχα που πήγαιναν τα χρήματα και βρισκόμουν συνεχώς στο να είμαι ίσα ίσα. Οπότε κάποια στιγμή έπεσα σε αυτή τη φράση, μην ξοδεύεις περισσότερα από όσα βγάζεις, και άρχισα να κάνω, πρέπει να υπάρχει σαν τεχνική, αλλά εγώ από μόνη μου την δημιούργησα. Στην αρχή, μέχρι να μπω σε μια σειρά, τώρα δεν την κάνω, έκανα μια κάθετο γραμμή στο τετράδιό μου, μια κάθετο γραμμή, αριστερή στήλη έξοδα, έσοδα στη δεξιά, και ο μήνας, Αύγουστος, έξοδα, έσοδα, και έγραφα έξοδα, έσοδα του μήνα, κάθε μέρα, τι έσοδα είχα, τι έξοδα είχα. Οπότε στο τέλος του μήνα, πας εκεί και βλέπεις τι έγραψες και λες, εδώ πέρα ξοδεύω πάρα πολλά χρήματα. Στο σούπερ μάρκετ ξοδεύω πάρα πολλά χρήματα και ιδιαίτερα σε αυτά τα προϊόντα. Εγώ τα χρειάζομαι όλα αυτά τα προϊόντα που παίρνω. Καμιά φορά και ασυναίσθητα τα παίρνουμε έτσι, παίρνουμε, γεμίζουμε τα ντουλάκια, τα χρειάζομαι. Μήπως δεν πρέπει να αγοράζω, ας πούμε, το μήνα 5 οδοντόκρεμες. Μου φτάνει και μία, μου φτάνουν 2. Οπότε κάνεις έτσι έναν εσωτερικό διάλογο τέτοιου είδους και αρχίζεις και γίνεσαι πιο συνειδητός στα πράγματα που αγοράζεις και στα λεφτά που ξοδεύεις. Και πάμε στο τελευταίο, στο νούμερο 6, μην κατηγορείς άλλους για τις δικές σου αποτυχίες. Είσαι ο δημιουργός της ζωής σου. Δεν υπάρχει τίποτα της μοίρας μας γραφτό, δεν υπάρχει τύχη. Ως ένα βαθμό υπάρχουν κάποια τυχαία γεγονότα, αλλά ακόμα και αυτά είναι επιλογή σου πώς θα τα διαχειριστείς. Οπότε πάλι ερχόμαστε στο «η ζωή μας είναι οι επιλογές μας». Πόσο μάλλον να ρίχνουμε την ευθύνη σε άλλα άτομα γιατί κάτι δεν πήγε καλά στη ζωή μας. Επιλογή σου ήταν κάποια στιγμή στη ζωή σου να φτάσεις εδώ που έφτασες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν ο γάμος σου δεν πάει καλά, γιατί αυτό το άτομο είναι, τι είναι, πείτε μου τι είναι. Αυτό και εκείνο και το άλλο, 1, 2, 3 πραγματάκια συνήθως λέμε, τα πιο σημαντικά, τα πιο σοβαρά. Αυτά όμως, επιλογή σου ήτανε να καθίσεις από την αρχή, να τα ανοιχτείς και να επιλέξεις αυτό το άτομο για να είναι ο σύντροφός σου, επίσημος αγαπημένος ή επίσημη αγαπημένη σου. Τώρα θα μου πεις, μετά τα έβγαλες στην πορεία. Κάποια πράγματα φαίνονται από την αρχή. Φαίνεται αν ταιριάζεις με κάποιον. Φαίνεται αν μπορείς να είσαι με κάποιον, αν ταιριάζουν τα χνότα σου, αν έχετε κοινά ενδιαφέροντα.
Έχει τύχει και θα σας πω ένα παράδειγμα λίγο για να σας το δώσω να το καταλάβετε. Βέβαια τώρα εστιάζω στις σχέσεις. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Έτσι, ότι η ζωή μας είναι οι επιλογές μας. Δηλαδή, αν δεν μας αρέσει η δουλειά μας αυτή τη στιγμή, εμείς την επιλέξαμε. Δεν μας έβαλε κάποιος το μαχαίρι στο λαιμό, πήγαινε και δούλεψε σε αυτή την εταιρεία. Γυρνάω σε αυτό το παράδειγμα και θα το κλείσω το βίντεο, είναι πολύ σημαντικό. Ήταν λοιπόν ένας κύριος ο οποίος μιλούσαμε στο one-to-one coaching μαζί. Μου έλεγε ότι δεν μπορεί καθόλου τα κατοικίδια στο σπίτι. Και επέλεξε, ενώ ήξερε ότι η άλλη έχει ένα κατοικίδιο, αλλά είναι και φιλόζωος γενικά και κάποιες φορές έχει και δύο στο σπίτι κατοικίδια και τα έκανε στην πορεία και τρία. Όταν ξέρεις λοιπόν ότι εσύ δεν μπορείς να συμβιώσεις με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σκυλιά, γατιά, δεν ξέρω και εγώ τι, γιατί τον επιλέγεις? Για να γκρινιάζεις μετά, για να έρχεσαι σε ρήξη, για να κάνεις καυγάδες, για να, για να, για να. Αυτό λοιπόν είναι οι επιλογές. Ίσως και αυτό στηρίζεται στο νόμο του σύμπαντος που είπα στο προηγούμενο βίντεο, τα μυστικά των κάποιων νόμων του σύμπαντος, που αν τα χρησιμοποιήσεις, αν τα μάθεις και τα χρησιμοποιήσεις, θα αρχίσεις να τα βάζεις να δουλεύουν υπέρ σου, ώστε να αλλάξεις τη ζωή σου, είναι ο νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος. Νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος. Cause and effect. Υπάρχει. Υπάρχει. Είτε εμείς δεν θέλουμε να το δεχτούμε, είτε θέλουμε να το δεχτούμε, αυτός ο νόμος, ο συμπαντικός νόμος υπάρχει. Απλά υπάρχει. Και θα προσθέσω και ένα τελευταίο. Μείωσε το χρόνο που περνάς στις συσκευές σου, στα social σου, στο scroll σου, στον υπολογιστή σου, στην τηλεόρασή σου. Χάνεις απίστευτο χρόνο. Και πριν σημείωνα για το πρόγραμμα, το πεντάμινο, το Κάντο να συμβεί που ξεκινάει 22 Σεπτεμβρίου, θα βρείτε link στην περιγραφή αυτού του βίντεο, ανοίξτε την περιγραφή, όλα τα link είναι εκεί. Σημείωνα λοιπόν ότι ο μέσος άνθρωπος περνάει 6 ώρες καθημερινά στην τηλεόραση. Τώρα εντάξει, δεν είναι όπως από τα παλιά τα χρόνια τηλεόραση. 6 ώρες τηλεόραση, συσκευές διαφόρων ειδών, κινητά, υπολογιστές. Και λέει, θα φτάσει λέει 60 χρονών και η σπατάλη θα είναι 15 χρόνια ζωής στις συσκευές του. Αυτόν τον χρόνο που χάνουμε εδώ μέσα, άσκοπα, εντάξει, γιατί αν έχεις δουλειά να κάνεις, κάντινα, εξελίσσεσαι, είναι για αυτό που θέλεις, που επιθυμείς να πετύχεις. Αλλά αυτός ο χρόνος που χάνεται εδώ μέσα είναι πολύτιμος, γιατί θα μπορούσες να κυνηγάς τα όνειρά σου, θα μπορούσες να κάνεις το πλάνο για να κυνηγήσεις τα όνειρά σου, να δημιουργήσεις τη στρατηγική σου για το στόχο σου, να μελετήσεις και να ψάξεις online, offline, ανθρώπους που πέτυχαν σε αυτό που θες και εσύ να πετύχεις, να τους βάλεις κάτω να τους μελετήσεις και να αρχίσεις να εφαρμόζεις και εσύ κάποια πράγματα. Χάνεις όμως χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Σας είπα λοιπόν 7, τα υπόλοιπα, γιατί είναι αρκετά και έχουν και πιο πολύ ζουμί, στο πεντάμινο online coaching που ξεκινάει με 12 μαθήματα 22 Σεπτεμβρίου και έχει και 3 συνεδρίες ατομικές μαζί μου δώρο. Και είναι μια προσφορά η οποία λήγει 30 Αυγούστου. Οπότε ανοίξτε την περιγραφή αυτού του βίντεο, θα βρείτε το link, θα μεταβείτε στην ιστοσελίδα μου και θα τα διαβάσετε όλα εκεί αναλυτικά και τα μαθήματα με τίτλους και τις ημερομηνίες και όλα. Σας φιλώ, καλό Σαββατοκύριακο!